Στον κύριο Βρίγκμαν. Κυρίως. Σχετικά με την πρακτική που κάνετε με τα social media. Ναι. Πιστεύετε ότι βοήθησε το convention ή το brand awareness? Και ναι, θεωρώ ότι όταν φτάνει κάποιος, έχει δει τις τιμές, δεν μπορείς να κλείσει, γιατί 2-3 ευρώ πάνω, δεν ξέρω αν τον επηρεάζει τόσο πολύ. Αλλά πιο πολύ σαν στόχο μου βγαίνει το brand awareness. Από αυτό. Καταρχήν, δεν νομίζω ότι, αν όχι δεν νομίζω, είναι σίγουρο ότι κάποιος που είναι στα αποτελέσματα δεν είναι έτοιμος να κλείσει ένα ταξίδι ακόμα. Δηλαδή, οι αναζητήσεις που κάνει ένας χρήστης μέχρι να κλείσει πραγματικά ένα ταξίδι είναι αρκετές, είναι πολλές. Δεν έχω στο μυαλό μου αυτή το νούμερο, αλλά υπάρχει ένα average, ένας αριθμός, ας πούμε. Άρα, εγώ πιστεύω ότι βοήθησε και τα δύο. Σίγουρα βοήθησε πιο πολύ το brand awareness, αλλά βοήθησε και τα δύο. Είδε κάποιος ότι έχει τη δυνατότητα να πάρει και μια επιπλέον έκπτωση πάνω στη τιμή. Άλλη ερώτηση. Δεν μας παρουσιαστήκατε και πριν. Η σειρά Νίκος λεγόμε, την εταιρεία IFITT στο Internet Marketing. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με το test. Μια μικρή αλλαγή. Βασικές αρχές, αλλά είναι αρκετά αφήνουμε και απόλυτα. Θα ήθελα να ρωτήσω τη δική σας προσέγγιση σχετικά με το πώς πρέπει να κάνετε scale σε όλα αυτά. Δηλαδή, πώς θέλετε να αδράξετε όλες τις δυνατές ευκαιρίες που υπάρχουν στο σπίτι. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση. Αλλάξατε ένα μικρό κουμπί, να κάνετε μεγαλύτερο και αφήνω αποτέλεσμα. Πώς σκοπεύετε τώρα όλο αυτό να κάνετε scale. Δηλαδή, να αδράξετε όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν, είτε μεγαλώντα κουμπιά, είτε βάζοντα περισσότερες επιλογές. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτό να γίνει scale είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή ένα από τα προβλήματα είναι ότι συνήθως δεν μπορούμε να τρέξουμε. Εντάξει, μπορούμε να τρέξουμε και πάνω από ένα πείραμα ταυτόχρονα, αλλά μετά μπορεί να υπάρχει το πρόβλημα να επηρεάζει το ένα πείραμα το άλλο. Δυστυχώς δεν είναι κάτι που το scaling γίνεται πάρα πολύ εύκολο και μπορεί να, ας πούμε, μέσα σε ένα μήνα κάνουμε θαύματα. Επειδή θέλει και ένα νόμπο πληροφορίας, δηλαδή δεν έχει νόημα να το αφήσεις αυτό τρεις μέρες και να πεις «Α, οκ, κάτι έγινε», επειδή εντάξει μπορεί να είναι και τυχαία τα νούμερα, δηλαδή θες και κάποιο στατιστικό μπορεί να πεις ότι η πληροφορία είναι σωστή. Εγώ πιστεύω ότι το A-B testing είναι κάτι που θέλει πάρα πολύ χρόνο, θέλει σίγουρα μάλλον dedicated προσωπικό να ασχολείται με αυτό το πράγμα και να ασχολείται καθημερινά, δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς έχουμε καθημερινά κάποια τεστ που τρέχουν, γενικά δεν χρησιμοποιούμε μόνο το A-B testing, αλλά και άλλα πράγματα για να δούμε το usability του site μας, υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα, βλέπετε κάποιους hit maps, λοιπόν, είναι διάφορα πράγματα, δυστυχώς δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε μια εβδομάδα ή θέλει σίγουρα πολύ καιρό. Και απλά βελτιώνεται συνεχώς η σελίδα, μπορείς σε ένα χρόνο ή δύο χρόνια να τρέξουμε το ίδιο πείραμα με άλλα κουμπιά και να γίνει άλλη μια αλλαγή. Το κουμπί που επιλέξαμε ήταν το καλύτερο από αυτά τα πέντε. Δεν σημαίνει ότι ήταν γενικά το καλύτερο που είχαμε όσα είχαμε επιλέξει. Η επόμενη ερώτηση. Άλλη ερώτηση έχουμε. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Βρίγκμαν. Mr. Mark. Να υποδεχτούμε τώρα τον κύριο Mark Leach από το TripAdvisor, ο οποίος ήρθε από την Αγγλία αποκλειστικά για το event μας. Thank you very much for your participation to our event. You're welcome. Καλησπέρα. That's one of five words I know in Greek, so I won't tell you the other ones. I don't want to know the other four. We talk tonight in the bar. Just give me a second, because technology does not work when you'd like. Να ρωτήσουμε, υπάρχει κάποιος που να χρειάζεται μετάφραση, θέλετε, θα το παρακολουθήσετε στα αγγλικά, είστε ok με αυτό? Okay. Customer reviews and how customer reviews
Greece can help promote your business, whether you're a hotel or whether you're a destination. I work for TripAdvisor in London, and I work on a team that helps destinations, tourist boards, promote themselves on TripAdvisor, and also helping them use our content on their own websites. So I've got some examples in here of how hotels and tourist boards have done that. Okay, maybe just a first question, and I hope you get a good answer to this. Who in here has used TripAdvisor already to plan their holiday? Who has not? Well, that's good. Good to see. You're one of the many people who use the website to plan their holiday. TripAdvisor was launched around 11 years ago, and it's now the largest travel website in the world. We have lots of statistics you can see here. We have around 50 million unique users every month, and this figure goes up. I think it's doubled in the past 18 months, that figure. We cover a vast amount of hotels, just over 500,000, and we have just under 100,000 destinations on the site as well. So some kind of mind-blowing numbers, really. And all of these reviews, all of these destinations are reviewed by people. We don't write any of the content ourselves. So I don't know if anyone here has actually written a review for TripAdvisor as well. I have, so yeah, good. We get around about 26 travel reviews and opinions written every minute. So I'm not very good at maths, so I'm not sure how many have been done since we started at 3, but a lot. And some of the statistics in here, I had to update them this morning because they've changed. So here are the people looking at the website. They come from all over the world. The website began in the US, but actually most of our users now are in Europe. This is just over 20 million, and these are, again, monthly users. Also, Asia Pacific. We've launched a website in Chinese now, or Mandarin, and this is a really fast-growing market for us. And we just launched a website in Arabic, so it's a website that goes from right to left, so we had to switch the website around. Lots of people went grey, including myself. What does this mean for Greece? We have lots of users, we have lots of content, but what about Greece? I think the very good news is that we have a lot of people looking at hotels, looking at destinations, restaurants in Greece. I'm not sure if you can see this that well, but I've got figures here from 2009 right till July of this year. That's the green figure, is the current year. And they keep going up every year, so more people looking at Greek content. This year, figures are really good, and it's looking like it's going to beat 2010 figures. So we have around about 17% increase this year. So this is good. More people looking at information on Greece. And here along the bottom, you can see where these people come from. The UK is your biggest market in terms of people using the site, followed by the US as well. And this graph here, it's the same information, just shows you when they're looking at the websites to look at Greek information. It's probably no great surprise, they're looking at it from April through to the end of August as a peak, and it tails off. But you can see that the figures just go up every year. And what are they looking at about Greece? We have information on hotels, restaurants, bed and breakfasts, and things to do, as well as the destination itself. We currently have, this is from this morning, it's gone up since Friday when I finished the presentation. It's now just under 7,000 hotels on the website. And these are all hoteliers who've registered themselves for free on the site. Or when you write a review, if the hotel isn't on there, then the hotel will have a page built for them. So this figure keeps going up. We also have bed and breakfasts. We've got exactly 3,000, which is a good number, on the website. Again, these are all Greek bed and breakfasts. We have, and I think this is supposed to be Plaka. This is just over 4,000 restaurants on the website. And a fantastic photo, we have 923 things to see and do in Greece on the website at the moment. But as I say, this keeps going up. So we've got lots and lots of people looking at TripAdvisor, 50 million every month. But we have lots of content about Greece on our website. But when you come to the website, what are people coming to the site to do?
not sure when you last went to the site, what you did. Were you looking for any information on a hotel? Well, people actually use the website right when they start to think about where they want to go on holiday. We did some research, and around about a third of people coming to the site are actually coming to choose where they want to go on holiday. So they may have Spain, Cyprus, Greece in mind. They're coming to the site to try and find out which one actually suits their needs the best. So they're coming for inspiration, which is very good if you're a tourist board, because that's when you want to target people and convince them that Greece is the place that they should come to. Once they've decided where they go, they then move on and plan where are they going to stay, how are they going to get there. And you can do that on the site. You can find information about hotels, you can find information about flights, you can now find train information as well, and cruises too. You can then, of course, pick your hotel. We don't take any bookings on TripAdvisor, we're not a transactional website, we just provide information. If you want to book, you do that off the website. And I think what's really important to remember as well is that when you're actually on holiday, for example, myself yesterday, I wanted to find restaurants in Athens, and so we have restaurant information on the site. So when you're actually on holiday, you can still use the website. And in fact, you can use the mobile app that we have now, and I'll show you that in a minute. And then when you actually get back home, you've had a fantastic holiday in Greece, you write a review about the hotel, about the restaurant. And hotels can send emails to their guests using some of our free tools to encourage them to write a review about their hotel. My colleague mentioned social media earlier and Facebook. We're also working with Facebook. This is a Facebook app. I'm not sure how many people have used this, but I've used this. But unfortunately, these aren't my cities I visited, Miami Beach and San Diego. But you can plot all the cities you've been to on this map, and all your friends can do the same. And this is on Facebook. You can then find out which of your friends have been to which cities. And this is really good because research again has shown that we trust our friends and family and neighbours more than complete strangers. I guess it depends on your family. But this is really good because it's connecting friends and family with holiday choices. We're taking this one step further as well. This is looking at Athens, and this is myself logged in on Facebook. I then go and look at TripAdvisor, and you can see on the top right here, I've got friends who've actually been to Athens. I've got a friend here, Fabien, he likes this hotel. And if I want to ask him a question about his trip, because I was coming, I can then click on his name, and up comes send message, and I can ask him, did you find a nice restaurant, please? So it's just connecting your friends with TripAdvisor, so it's getting even more personal. I mentioned the mobile before. We now have TripAdvisor on mobile. It's currently only in English, but we're looking to push that further. We also have something called augmented reality, which sounds like something from NASA, but actually we're actually using this on the iPad on the new iPhone to actually find out TripAdvisor reviews just by pointing and using Google Maps. So you can see the reviews based on the map and the images. So just taking it one step further. And again, as I said, mobile is really, really good because people use mobile when they're actually on the holiday. They don't take their laptop with them unless you're on business. So we've got lots of people looking at the site. We've got lots of people looking at Greece. We're working with social media. But why is user-generated content written by you about your holiday, why is it really so powerful? Well, some research here just to show you that people really think that user reviews are very, very, very important, and they'll actually pick a hotel or a destination based on reviews. So if your hotel has reviews, your competitor doesn't, you're in a better position. So this research from Forrester Research, this is all from this year, just saying that people believe that reviews are very important when deciding a hotel. Another one said about 3/4 say that having seen reviews, they find out that they've got a better holiday than if they hadn't had the reviews. It's kind of common sense, but it's just nice to see that research proves this. And finally, a very nice statistic for us, around 83% of people consult TripAdvisor before they book their hotel. And just a little bit more research. This is quite interesting if you've got your own hotel website or a destination website. It's telling you what customers want to see on your website.
to see reviews. So if you've got a hotel, put your reviews on the site. They also want to know, well, how close is that hotel to the attractions? How close is it to the restaurants that are really great? So if you can show that on your website, that's even better. And the last bit of research here, this is based on some UK research that was carried out this year. It's just showing you that also photographs, something very simple as a photograph or a video, is also really influential. And having that photo can really make the difference. So people like to see photos, it helps them make their decision. They also, again, obviously like to see reviews. So with all this information, what can you actually do if you've got a hotel, if you've got a bed and breakfast, or a destination that you manage? Free of charge, you can actually register your site, your property on our website. We encourage more and more people just to register with us. It's good for our users to have more properties. So this is a page, we call it the Management Centre. It's free of charge, just come on here, find out if your business is already registered. If it isn't, you can just register it on here. Now this is the Hilton Athens Management Centre, if you type in Hilton Athens. This is the kind of thing that you'll be able to do on your management page. So you can update your photos, you can update your contact details, you can upload a video. You can also manage your reviews, and that's not to say you can delete them. You can actually respond to reviews. So here, this is the manage your review section. You can respond to a review if you think it's a really positive review, and you'd just like to say thanks very much. If the client posted some feedback for you to take on board, then you can, again, respond to that, say thanks very much, we'll be looking at this. So we can help you improve your product. You can also track your property's performance against some competitors, so you can see how your reviews are climbing up, and you can see which ones are not. And again, here are the three tools that I mentioned. You can use these tools when you're sending emails to your customers after they've been to stay with you. I just encourage them to write a review. You can also use these on your own website. And here's an example of a hotel chain using user-generated content from TripAdvisor. You can see on the bottom right, this hotel has got a TripAdvisor travel rating. If you click on that, it brings you up to the reviews, the most current reviews on TripAdvisor. And again, all of this is free of charge. If you're a destination, then, for example, this is, if you type in Athens, and Athens is already working with us, there are various things you can again use free of charge to help promote your destination with TripAdvisor. You can take a lot of our content and use it on your site. And this is a breathtaking website, and they are using some of our content on that site. You can also update information that is on our site. Travellers love to write about their holiday, they like to write about everything you think about. And we have a lot of information on Greece on our website written by travellers. So how to get from the airport, currency exchange, best restaurants. Write these, you can actually go in and have a look at them as well and see if there's accurate information, you can check them out. It's also useful just to see what people are saying about your destination. And as I mentioned earlier, it's nice to respond. This is, Hilton Athens are really good. They are actually responding to clients who posted, somebody posted a mild complaint. They're actually going back to the person, and this is shown on TripAdvisor, saying that they'll take this on board. And we carried out some research, and around about 75% of people who saw that the management had responded actually thought this was really, really positive, and it can help change what might seem like a negative review actually into a positive. Again, it's pretty much common sense, but it's just nice, and it's nice to respond. And I think something which is really, really amazing about the site is that we have these things called forums, and the Greek forum has 87,000 topics about Greece posted on the forum. And these are people asking questions on the site. So, for example, these are the most recent from, I think, Friday. What ski resorts are we in? Greece gets a nice family resort. Air traffic control strike, not so nice. But these are updated all the time, and we have things called destination experts. If you've responded to these more than 1,000 times, we classify you as a destination expert. They're not paid, they don't receive anything from us, we don't pay anyone to write anything. They just like to have the kind of kudos that they are a knowledgeable person about Greece, and
you'll find them in these forums really, really, really active. And I used to work for a tourist board, and we used to look at forums on TripAdvisor because it told us what people were saying about our product. And when you're running a tourist board, you can't talk to every visitor. So this is just a nice way of finding out what people are saying, the good and the bad. So it's a very, very brief overview of the lots of things we're doing here at TripAdvisor, and there's lots of statistics in there. I'm sure you'll get this presentation afterwards. If you've got any questions now, that would be great, otherwise I'll be around later. Hi, I'm from ecotourism.com. It's a new website that offers an eco-travel in Greece. My question is, it was pretty clear, like, from Travel Planet what their income streams are, or revenue streams. How do you make your money? Because, like, you have a lot of reviews. What are your revenue streams I'm trying to get? Well, we make money from advertising, purely support advertising. Yeah. We make no money from all of the content that's provided by people. So we just make money from the advertising itself. So right. that's the only revenue stream. And is there any danger, that's another question, about people writing reviews for hotels, that are like, are hotels paying people to write reviews or something like that? Or can this be manipulated to a certain extent? Well, we take all of our reviews, we take any accusation of fraud very, very seriously, because of course the website is a trusted travel website, trusted reviews. So if there are any people who think that a review is fraudulent, then we recommend to report it to us. And in fact, on the owner's centre, the management centre I showed you before, hoteliers can email us and let us know if they think that a review about their hotel just doesn't sound right. And we also have systems in place to check the reviews. So, yeah, we do make sure that anyone who reports fraudulent reviews to us, we investigate. And we have a zero tolerance policy to fraud on the site. Right. How about you're connected to booking engines? Do you get some small percentage from the booking engines? Well, we're going to. Expedia. Yeah, they have some footage. Yeah, it's advertising basically, so CPC or advertising basically. So right, yeah. All of that is we have traffic on our site, so that's how we make the money. Just going to ask, thank you. Can I ask my name is John. Speak up! Stand up! Okay, my name is John. I represent a small hotel, right, in Kefaloni. And I know how powerful tool is the TripAdvisor, because most of our clients, before they came to our hotel, they visited TripAdvisor and saw the reviews. And I would like to ask you whether the certificate of excellence you give is the ultimate passport for higher revenues and loyalty, for example. And the second question is, how do you award this certificate of excellence? How many reviews a hotel or a restaurant should have in order to get this certificate? I'll be honest, I can't answer that. Yes. I don't know the answer to that question. But I can find out and let you know. Basically, the ranking, the way you appear in the website, is a very complicated algorithm, which I don't know the details of. So, but have you been reviewed? You have a customer? Yes, of course. I mean, yeah. You can show it. Because we only have excellent reviews. At the same time, we are the third out of seven in the area we're working in. Okay. And that created a thinking, different questions to my mind. Okay. Well, maybe we speak later and I'll give you my card. And yes, of course, I'll give you mine. So yep. You can see. Yep. Thank you very much. Yes. We have a question from Twitter, actually, from Diana Hotels in Cyprus. To what extent do you think businesses are well educated to manage TripAdvisor? I do seminars around the world about how to manage your online reputation. Do you do things like that? We do, yeah. We work with tourist boards to come to places like Athens, for example. We're doing one at World Travel Market to educate hoteliers, anyone in the tourist business, for a destination on how to make the most of TripAdvisor. There's a lot on there that is for free. I mean, we advertise, we take advertising, but a lot of there is free of charge. So it's the job of people like myself, and we have a whole team in London who go out and try and educate people, because it's there's a lot to do, and so it's, you know, hoteliers, you've got a lot on your plate, so we try and help you. So it's true, we do that. Any other questions?
How do you handle fake reviewers? I think it's similar to the... Can you repeat the question to the print here? Because I can see the link in the comment. How do you handle fake reviews? How do you handle fake reviews? Well, I think as I mentioned earlier, we have a zero tolerance policy to any fake reviews. So if hoteliers can report to us if they believe that a review is fraudulent. We also have the community, so people who visit the website, people who write reviews, if they see a review about a particular hotel and they just think it doesn't sound right, they know that hotel, we get those people reporting that review to us as well. So we have a team in London who investigate these reviews and look into it. So if a review is found to be fraudulent, then we have a zero tolerance policy, we will take it off the site. Are there any other legal actions about it? Not that I'm aware of. Except removing the reviews from the site. Is there any other legal actions? I can't comment on legal actions. I'm not sure what. It depends on the case, I would imagine. But yeah, we've zero tolerance. So if it's proven to be a fake review, it will be taken off. And we've done that. Part of my role is I'm working with Aquis Hotels, and we had a particular occasion where someone was targeting three hotels and generated about 12 fake reviews by copying and pasting reviews that have been written for other hotels. So we documented that, we sent that to the guys, and they took the reviews down. Hi. Hi. Two questions. Is there any constraint on a different language? Concerned, for example, reviews written in other languages apart from English, for example, Greek. Mm. So the second question is, when a review is in Greek, for example, how finding fraud on your website and disputing a review in Greek personally, which has not been assessed yet from TripAdvisor, okay. So that review, which we consider fraud, is still there. Okay. And I see a major delay in that dispute. Is that due to the language? Is it due to other factors? It shouldn't be due to the language at all. I mean, we have experts in the office. We work with people who can translate all of the languages. We're in 21 languages, so it shouldn't have delay at all. So if you've had a problem with a particular review, maybe I'll give me your card and call me the complaint. So. And the further question is, your guidelines say that the guests needs or has to stay at the hotel in order to actually write a review. Why do certain reviews that do not follow the guidelines are posted, for example, a review of a guest who has not stayed at the hotel but had a pre booking over the phone bad experience, did not stay at the hotel but was able to write a review? So, what I'm questioning is why these guidelines, which are posted on TripAdvisor, on how a review is written, why they're not followed us? Well, I mean, if there's a particular example, I can follow that up. But I mean, they are, we have the systems in place, so if one has got through, then we can investigate that. And that's, have you forwarded that to us already? Yes. Yeah, okay. Yeah. Well, let's talk about that afterwards, and I can chase that up for you. Yes, yeah. Okay. Hello, Rotsi. I have a question for you. Okay. You mentioned before that year by year you have more visitors looking for information about Greece. Greece is not a new destination in the world. Okay, it's a very famous destination for traveling. And I would like to ask you if there is any connection, why you have more visitors about Greece. Is there any connection between the content that you have and the visitors? Well, my point is, do you have more reviews or more content about Greece now? That's why you have more visitors. Yeah, I think it's true. The more people come to the site, the more reviews we get, so the more content we get, so we appear in search engines more. So it kind of feeds off itself. So I mean, Greece is a good example. I think you're getting more visitors and more. These are page views that I'm showing here, so there's more content on Greece. So the best thing is the more people we can get involved in Greece in TripAdvisor, the more hotels and etc. we can get on the site. The more forum posts we get, the more visitors you will get to come up to the site about Greece. So, it's, so strategically it's a good idea to post more content to your website. Yes, yeah. When do you launch the Greek site? Because you've got the Greek site as well.
right when we launched. I think it's about a year ago. Yeah, that may actually explain the jump as well. Yeah. We launched a lot of websites last year. That's a lot of markets. So. You say who you are and speak louder, please. Why they've come to the site, we don't know why, but there just is more interest. So it might be that they're coming to look at the forums to find out particular information about their travel. It may be for that reason, you know. One more question. You said that you for people who have to a very good job on the line on guest reviews. The good ones and the bad ones. How a hotel should reply to a bad review? I mean, okay, say that I'll take a board, but not. We actually give some guidelines on the website about that. Quite a long list of guidelines that how to respond to a review. I have a friend whose mother runs a bed and breakfast in England, and she had always gets good feedback, and she got one really bad feedback. She was devastated, and I was trying to convince her to write a review, a response. But there are guidelines on there in terms of how you should. We suggest you respond. I mean, the Hilton Athens one was a good example, and I guess as well. If you're running the hotel or a business, it's just you take that on board and change your product slightly, just to meet the needs that were raised. But yeah, it depends on the business, I guess, as well. If you're a hotel or you work for a something you're fraud guidelines that if a hotel uses an incentive which would be able to put a room upgrade to. I mean it's kind of common sense, I would think. I'm not involved in the policy, but I would think that if you're asking someone to you're paying someone to write a review, then I'm not paying obviously, but incentivizing. Yeah, right. No one receives the TripAdvisor policies. We don't pay anyone to write reviews, so anyone asking for reviews to our TripAdvisor, we would not want them to do the same, whether it's incentive or direct hatch. So, but you don't allow a hotel to offer incentives to get to write a review. Yeah, because then that review will go on TripAdvisor. So it's all our reviews are there's no exchange of money or anything involved whatsoever. So that's probably the policy. Μία τελευταία ερώτηση. Ή αν δεν υπάρχει άλλος, θα το δώσουμε σε σένα. It's not true, actually.
TripAdvisor is 4 out of 5. So that's the average of all the reviews we have. That's the average number. So people talk about the negative reviews, but actually the overwhelming majority of the reviews on the site are positive. It's for people who've had a really nice holiday and have got something they want to share. And that's why people keep coming back, because they get the information that they need. They can pick the right hotel. So actually stats show that it's positive reviews on the site, not negative. But, of course we do have some negative reviews, but the majority are positive. Do you have any statistics about the age group of the viewers? Age groups? Yeah, we do. We do for four of the key European markets. We do. Yes. So if you want, I can give you my card afterwards. I can share that with you. Mostly, as you would expect with the internet, it's between 25 up to about 45. That's the peak. That's the majority. Well, thank you, Mr. Mark. Και περνάμε στον τελευταίο μας ομιλητή. Μετά τη Νότια Αφρική, την Αγγλία και το Βελιγράδι, μια στάση Ελλάδα και μετά Ισπανία, Κορέα και Άγιος ο Θεός. Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν εδώ κάνω ελληνικά ή αγγλικά, γιατί αυτή είναι μια παρουσίαση την οποία την κάνω αγγλικά σε όλο τον κόσμο. Θα δούμε πώς θα πάει, όπως μας βγει. Είδατε διάφορες τεχνικές με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, με το πώς μπορείς να βελτιώσεις το conversion, πώς δουλεύει το TripAdvisor, πώς μπορείς να βελτιώσεις τα αποτελέσματά σου. Εγώ έχω ένα ερευνητικό κέντρο στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth, στο οποίο έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κοιτάνε το μέλλον. Μιλάμε για το μέλλον του e-tourism και το πώς το e-tourism θα αλλάξει. Πρέπει να δείξω αυτή την εικόνα για περίπου 35 δευτερόλεπτα. Είναι conditioning για να φύγω από το Πανεπιστήμιο. Που εμφανίζονται του Bournemouth καταπληκτικά, μάστερ, συντακτικά κτλ. Ποιοι είναι οι φοιτητές μου εδώ, ex victims, έχω 5-6 εδώ. Και το Σάρι μετράει πηγή. Λοιπόν, συνήθως μας δίνουν έτσι. Και αυτό που κάνουμε είναι γράφουμε βιβλία, στα οποία αναπτύσσουμε αυτά τα πράγματα. Αυτά βρείτε στο website www.ifitt.com. Το IFITT, ξέρετε γιατί είστε εδώ, το ανέλαβα πριν από 2 χρόνια και έχουμε μια μεγάλη ανάπτυξη διεθνή. Και έχουμε και ανάπτυξη όχι μόνο στο πώς το IFITT International αλλά και πώς δουλεύουν τα παραδείγματα του IFITT ανά περιοχή, έτσι ώστε το content, τα συνέδρια και όλα αυτά που κάνουμε να είναι relevant στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στις περιοχές αυτές. Και βέβαια το Enter είναι το flagship event που κάνουμε κάθε χρόνο. Κάποιοι από εσάς έχουν έρθει ήδη. Θα χαρούμε να σας δούμε στη Σουηδία. Actually, πετάτε στην. Πολλοί κόσμοι το ξέρουν αυτό. Όποιο έρθει, πετάει στην Κοπενχάγη και από εκεί είναι με ένα ωραίο τρενάκι για μία ώρα. Θα είναι cool στη Σουηδία το Γενάρη. Έτσι. Θα είναι cool. Και ένα από τα άλλα πράγματα που κάνω είναι είμαι non-executive director στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Άφη και πολλά από αυτά τα πράγματα κάνουμε εδώ. Κάποτε λοιπόν το 1995 τελείωνα το δακτυλικό μου και αυτό φανταστικό πράγμα που λέγεται ίντερνετ εμφανίστηκε και έπρεπε να το ξαναγράψω την αρχή. Και από τότε δεν κοιμάμαι τα βράδια πλέον. Κάποιος ποιος το λέει δεν κοιμάμαι πια τα βράδια, γιατί κοιτάζω το τι παρακολουθεί. Ξέρετε, οι συνάδελφοί μου, οι καθηγητές, όταν διδάσκουν τα παιδιά για sustainability, οικολογικό και τέτοια πράγματα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έτσι. Δεν αλλάζει τίποτα. Όταν μιλάμε για planning, για marketing, έτσι. Και το marketing ακόμα δεν έχει αλλάξει. Ελάχιστα πράγματα αλλάζουν. Εμένα. You bling and change, έτσι. Ό,τι με το, αλλάζει καθημερινά, αλλάζει συνέχεια. Αλλά έχει ένα καταπληκτικό ενδιαφέρον. Είμαστε γύρω στα 15 χρόνια που είμαστε σε αυτή τη φάση. Where are we exactly? Και έχω κάνει την. Η ζωή μου είναι κυρίως να πηγαίνω γύρω-γύρω στον κόσμο, να μιλάω με υπουργούς, να μιλάω με στελέχη επιχειρήσεων, να μπορούμε να τους εξηγήσουμε το πού πάμε. Λοιπόν, έχω μερικά βιντεάκια τα οποία ελπίζω θα δουλέψουν, αλλά η φωνή δεν είναι τόσο σημαντικό εδώ, αλλά για να δούμε ότι θα δουλέψουν. Αυτό είναι για το social media. Δεν μιλήσαμε για social media σήμερα και για το web 2, γιατί ουσιαστικά το web 2 μας έχει δώσει την δυνατότητα να κάνουμε engage με τους πελάτες μας και να μπορούμε να λειτουργήσουμε με όλους τους πελάτες μας αμφίδρομα. Έτσι.
ίντερνετ σε ελληνικό ξενοδοχείο. Οκ. Okay. Στο Βελιγράδι ήταν πολύ χειρότερο. Ο κόσμος μας άλλαξε. Ο κόσμος μας έχει αλλάξει δυναμικά. Και όποιος ασχολείται με τουρισμό, θα πρέπει να αρχίσει να το καταλαβαίνει αυτό. Τι κάνουμε εμείς στον τουρισμό? Έχετε προσπαθήσει να φάτε πρωινό στις 10:45? Έκλεισε η κουζίνα! Δεν σε αφήνουμε πρωινό! Έχετε προσπαθήσει να κάνετε check-out μετά από τις 12-12.30 ώρα? Hello. Όλοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία πια. Όλοι χρησιμοποιούν το TripAdvisor. Όλοι χρησιμοποιούν το Booking. Όλοι χρησιμοποιούν ένα σύνολο πράγματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι όλες οι ηλικίες, άρα the age thing is moving on, so everybody is using it. Αλλά αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ενώ καθόμαστε, μπορεί να καθόμαστε πολύ κοντά με κάποιον, πολύ συχνά μιλάμε πάρα πολύ με ανθρώπους που είναι πολύ μακριά. Γι' αυτό λέγεται το communication paradox. Ότι η τεχνολογία μας φέρνει επικοινωνία με ανθρώπους που είναι πάρα πολύ μακριά, ενώ μας φέρνει μακριά από αυτούς που είναι δίπλα μας. Πάρτε μισό λεπτό, πέστε καλημέρα στον διπλανό σας.
Αν δεν το ξέρετε, γνωρίστε το. Που ήμουν με τον Θόδωρο στο κουμέλι πάνω στο ζώο, στο Βελιγράδι, και τους λέγαμε την ιστορία εκεί που βρεθήκαμε όλοι μαζί στο Λούξο στην Αίγυπτο, που είχαμε dinner ένα βράδυ όλοι μαζί και όλοι είμαστε με τον Blackbird και μιλάγαμε με διαφορετικούς ανθρώπους από τον κόσμο. Και κάποια στιγμή είπαμε στο παιδιά, βάλτε στην τσέχη να μιλήσουμε με τον κύριο. Μία από τις έρευνες που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο του Κόρμουθ είναι αυτό που λέμε digital divide. Είναι πώς, ποιες περιοχές χρησιμοποιούν τεχνολογία και πώς. Και βλέπετε το world connection density, δηλαδή πού είναι η τεχνολογία. Μόλις γύρισα από τη South Africa, η Αφρική είναι μια μαύρη χώρα, Ήπειρος. Σχεδόν καθόλου την Ήπειρο. Η Ασία είναι σχεδόν ολόκληρη μαύρη. Οπότε πρέπει να καταλαβαίνετε το πού απευθύνεστε. Εάν οι πελάτες σας είναι σε αυτές τις χώρες εδώ, εάν δεν είστε τεχνολογικά αναπτυγμένοι, δεν υπάρχετε. Και βλέπετε τα connections, βλέπετε ότι είναι η κεντροβόρεια Ευρώπη. Εδώ δεν είναι πολύ, γιατί δεν έχει πολύ population, έτσι. Συνολικό πληθυσμό της Φιλανδίας είναι 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι είναι όλοι εδώ νότια, έτσι. Οπότε θα πρέπει να καταλαβαίνει κανείς την γεωγραφία και να καταλαβαίνει πού είναι το digital divide και πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό. Αυτό είναι σημαντικό γιατί, εάν θέλουμε να κάνουμε business με αυτούς, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα είχαν τα λεφτά και αυτοί ταξιδεύαν κτλ, έτσι, το μοναδικός τρόπος για να το κάνουμε αυτό ήταν η τεχνολογία. Αν θέλαμε να κάνουμε business με τη Βραζιλία, χρειαζόμαστε offline travel agents. Το ίδιο πράγμα έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά στην Αίγυπτο. Έτσι, στην Αίγυπτο δεν μπορεί να κάνεις δουλειά με τεχνολογία, γιατί είναι ο Μουχάμεντ, ο Άχμεντ, ο Μαχμούντ και όλα αυτά μπερδεύονται και η τεχνολογία δεν τα δουλεύει. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι πελάτες μας, οι τουρίστες, είναι πλέον συνεχώς interconnected με 500 είδους διαφορετικούς τρόπους. Έχει ένα PDA, έχει ένα τηλέφωνο, έχει ένα computer μπροστά και μπορεί να οδηγεί at the same time. Και αυτό που γίνεται με τα smartphones και με τα iPhones και τα Blackberries και τα λοιπά, έχουμε όλη την τεχνολογία στα χέρια μας και την έχουμε συνέχεια. Θυμάστε παλιά που είχαμε κάποιον δημοσιογράφο ο οποίος ερχόταν και τον φροντίζαμε, έβαζε ο general manager το καλό του κουστούμ και τα λοιπά και έβγαινε και του δίναμε το καλύτερο πράγμα. Inspection, πώς θα έλεγε. Site inspection. Τώρα όλοι είμαστε δημοσιογράφοι. Όλοι κάνουμε site inspection. Όλοι έχουμε άποψη, όλοι βγάζουμε φωτογραφία, όλοι τη βγάζουμε μπροστά. Είναι η τελευταία γενιά που θα είμαστε χαμένοι. Δεν θα χάνεται κανείς πλέον. Το κομπιούτερ μας, το κινητό μας θα μας λέει που είμαστε. Θα μας λέει που είναι το ταξί που έρχεται, πόσο μακριά είναι. Τα ξέρουμε τα πάντα. Και όλα αυτά τα applications θα μας δίνουν όλη αυτή τη στιγμή. Διψάει κανείς. Ακούσατε προηγουμένως για augmented reality. It's not out of space, it's about how to get a beer. It really is. Γλωσσά ελληνικά. Αυτό είναι το application Stellar to Us στο iPhone που σου λέει πώς θα βρεις την πιο κοντινή σου μπύρα.
του Χάρη είπε ότι η augmented reality είναι πώς θα βρεις μια μπύρα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε τον εξοπλισμό μας, computers, laptops, smartphones, τα οποία ελέγχουν πλέον ένα σωρό άλλα applications τα οποία έχουν μαζί. Tablets, connected televisions, e-books, connected cars, video games, GPS, e-fitness, gesture sensors, digital tables, domotics, residential gateways. Όλα θα αρχίσουμε να τα μανατζάρουμε από εδώ. Τα πάντα θα είναι accessible. No matter, χωρίς να ξέρουμε ποια τεχνολογία ακριβώς χρησιμοποιούμε, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα applications γύρω-γύρω. Και αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που λέμε η ανθρωποκεντρική τεχνολογία. Η ανθρωποκεντρική τεχνολογία είναι όπου ο χρήστης είναι στη μέση, έχει όλο τον εξοπλισμό του γύρω-γύρω, everything είναι connected, τα πάντα είναι συνδεδεμένα και χρησιμοποιούμε ένα σωρό από διαφορετικά δίκτυα, τα οποία τα δίκτυα, το μηχάνημα βρίσκει το δίκτυο το οποίο κάνει optimize το performance και το κόστος. Και όλα αυτά τρέχουν ένα σωρό από applications. Όλα τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε. Δηλαδή, έχοντας κάποιο από τα εργαλεία, τον εξοπλισμό που έχουμε μαζί και συνδεόμενοι με οποιοδήποτε δίκτυο το οποίο είναι στην περιοχή του οποίου μπορούμε να συνδεθούμε, μπορεί να είναι το 3G μέσα από τηλεφωνία, μπορεί να είναι Wi-Fi, μπορεί να είναι WiMAX, δεν έχει σημασία τι θα είναι και δεν σας ενδιαφέρει. Έτσι. Εσείς όταν ανοίγετε το φως στο σπίτι, κάνετε έτσι το διακόπτη και βγαίνει το φως. Δεν σε ενδιαφέρει πώς έρχεται το φως. Έτσι. Όλα αυτά εδώ είναι για τους τεχνικούς έτσι, και εξαφανίζονται. Είναι αυτό που λέμε ambient intelligence. Εξαφανίζονται πίσω. Οπότε αυτό που θα έχουμε είναι τεχνολογία anywhere, anytime και any device. Όλα αυτά μαζί. Και όλα αυτά στο ξενοδοχείο μας. Όλα αυτά στην πόλη μας. Όλα αυτά στο τουριστικό γραφείο μας. Άρα, όταν είμαστε τόσο συνδεδεμένοι, μπορούμε να λειτουργήσουμε με όλες αυτές τις υπηρεσίες και όχι μόνο αυτό, αλλά να λειτουργήσουμε και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, με τους ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να μοιραστούμε εμπειρίες μαζί. Το social media είναι εκπληκτικά επιτυχημένο γιατί έδωσε την ευκαιρία στους ανθρώπους να λειτουργούν και να δημοσιεύουν content χωρίς να ξέρουν τίποτα από τεχνολογία. Βγάζει μια φωτογραφία, πατάει το Facebook, έφυγε η φωτογραφία επάνω. Έτσι, ενώ παλιά χρειαζόταν ήξερε να φτιάξει κόμπιτα κτλ. Τέσσερα new blogs created in seconds of every day. Έχω διάφορες στατιστικές, αλλά δεν θα σας τις δείξω. Δεν θα σας μιλήσω με νούμερα. Το τι γίνεται με το Facebook και πόσο πάει γρήγορα. Και βεβαίως αρκετοί τουριστικοί προορισμοί αρχίζουν και λειτουργούν με Facebook και αρχίζουν και προωθούν διάφορα πράγματα. Εδώ είναι κάποια δουλειά που κάναμε το Ινστο το 2007. Στο οποίο βάζουν πάνω τις διάφορες φωτογραφίες και δείχνουν τα πράγματα τα οποία έχω. Ποιος είναι φίλος μου στο Facebook? Ευχαριστώ. Αλλά αυτό που βλέπει πολλοί κόσμος είναι ότι επειδή ταξιδεύω συνέχεια και βάζω φωτογραφίες και πάω σε μέρη τα οποία κάποιος δεν έχει πάει απαραίτητα, το Ιράν για παράδειγμα, έτσι. Όταν γύρισα πίσω και έβαλα 200 φωτογραφίες από το Ιράν επάνω, ήρθαν 500 φίλοι μου και λένε «Wow! Αυτό είναι το Ιράν». Και βλέπεις ξαφνικά μία ολόκληρη προδιάθεση ανθρώπου το πώς αλλάζουν την αντίληψή τους σε σχέση με το destination. Για όσους ξέρουν τον Γιάννη τον Φώτη, το φίλο μου, που κάνει δευτερικό μαζί μου, κάνει ακριβώς αυτό. Πώς η τεχνολογία αλλάζει το μοντέλο καταναλωτή, το consumer behavior models, και πώς ουσιαστικά κάποια ερεθίσματα τα οποία παίρνουν από τα social media μπορούν να αλλάξουν όλη την καταναλωτική συμπεριφορά του τουρίστα. Πρωτοβουλιακή δουλειά. Σε κανένα χρόνο περίπου θα βγάλουμε πολλά αποτελέσματα. Θα πρέπει όμως κανείς να προσέξει όταν μιλάμε για Facebook, μιλάμε για συγκεκριμένες περιοχές και για συγκεκριμένα πράγματα. Και θα πρέπει να καταλάβει κανείς ποιο social media λειτουργεί πού. Για παράδειγμα, η Κίνα δεν είναι στο Facebook. Απαγορεύεται στην Κίνα το Facebook. Είναι κλειστό. Στο Ιράν δεν υπάρχει Facebook. Βεβαίως υπάρχουν οι άνθρωποι που κάνουν VPN connections και παίζουν. Η Βραζιλία χρησιμοποιεί κυρίως το Orkut. Πρέπει να καταλαβαίνετε ποιες αγορές, ποια γεωγραφία, ποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τι. Το Twitter, ποιος συμπαθεί το Twitter εδώ? Yeah. Το Twitter εγώ δεν το πολύ συμπαθώ, αλλά είναι καταπληκτικό για το
αυτό που λέμε το service of now είναι καταπληκτικό για πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Και είναι φανταστικό εργαλείο για crisis management. Έτσι. Εάν θέλετε να πείτε πότε είναι κλειστό το αεροδρόμιο, αν θέλετε να πείτε ποιος βλάκας ταξιτζής μπλοκάρει την έξοδο προς το αεροδρόμιο και από πού να πας για να μην χάσεις την πτήση σου, είναι το πιο φανταστικό εργαλείο που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Και το χρησιμοποιούμε και σε διάφορα άλλα πράγματα, σε σεισμούς, σε καταστροφές γενικά, που χρειάζεται να μιλήσουμε πολύ γρήγορα με πάρα πολύ κόσμο. Ποιος έχει δει αυτή τη φωτογραφία? Αυτή η φωτογραφία έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Γιάννης Κραμς, βρέθηκε στο σωστό μέρος, στη σωστή ώρα. Και έβγαλε αυτή τη φωτογραφία και αυτή η φωτογραφία πήγε σε όλο τον κόσμο. Είμαστε όλοι δημοσιογράφοι πλέον. Είμαστε όλοι παραγωγοί υλικού. User generated content, το οποίο ανεβαίνει αμέσως στο ίντερνετ και αμέσως όλοι το μοιραζόμαστε. Έχουμε φτάσει σε αυτό που λέμε the age of transparency. Όλα είναι διάφανα. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς από τίποτα και από κανένα. Ah. 74 mentions in Facebook status every second. 3 εκατομμύρια tweets during the 3-hour ceremony. Όποιος, 250 tweets per second. Mamma mia. Everybody was talking about people, but never mind. Το παγκλικά αυτό. Όλοι μιλάγανε για την αδελφή της, την, πώς τη λέγανε, την Πίπα. Ε? Τη Φιλίπα, την Πίπα. Όχι το χαϊδευτικό, όπως λέμε Δημήτρης και Μίτσος, είναι έτσι. Facebook με Twitter, πάλι να δείτε τα δημογραφικά για να δείτε ποιος είναι πού, αλλά τελικά από ό,τι βλέπετε στο Facebook, βλέπεις 12% είναι 45 με 54, 35 με 44, 18. Αρχίζει αυτή η ψαλίδα και ανοίγει πολύ. Όλοι το χρησιμοποιούν, δεν είναι ότι κάποιοι το χρησιμοποιούν. Και το ίδιο με το Twitter και βλέπετε διάφορα τώρα τα στατιστικά που βγάζουν. Αυτό, ένα άλλο πράγμα που κάνουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο Πανεπιστήμιο του Μπόρμαθ, είναι η έρευνα για το, αυτό που λέμε online reputation. Και online reputation είναι ποιος μιλάει για ποιο πράγμα, πού, για σένα. Έτσι. In the old bad world, κάποιος ερχόταν στο Hilton, έμενε, πήγαινε πίσω, μετά από 3 εβδομάδες, πήγαινε στον TripAdvisor και έγραφε review. Τώρα τι κάνει? Βγάζει μια φωτογραφία, ας πω και ένα πραγματικό γεγονός από το Hilton στο Schiphol στο Αμστερντάμ, όπου συνάδελφοι και φίλοι πήγανε και βρήκανε ποντίκια να τρέχουν μέσα στο εστιατόριο. Βγάλανε φωτογραφίες, το ανεβάσανε πάνω και είχαμε ένα καταπληκτικό χαβαλέ, όπου μιλάγαμε για το Hilton στο Schiphol για περίπου 2 ώρες στο Facebook και στο Twitter, όπου γινόταν αυτό το πανηγύρι. Επειδή είναι φίλοι μου ο Vice President Marketing της Hilton, και έστειλα ένα μήνυμα και του λέω: κοίταξε να δεις, αυτό γίνεται για σένα. Και του διευθυντή του Ολλανδικού Οργανισμού Τουρισμού. Εμείς παίζαμε με το brand τους και με το reputation που είχαν, διότι όταν έγινε το συμβάν, οι άνθρωποι που ήταν στο εστιατόριο δεν το χειρίστηκαν σωστά. Κοροϊδεύσαν τους ανθρώπους που έκαναν το παράπονο. Και βέβαια στο πλήρωσμα αυτό το παράπονο. Το θέμα είναι όμως ότι όταν τηγανίζεις αυγά και λουκάνικα το πρωί, πώς παρακολουθείς όλα αυτά τα πράγματα, πώς παρακολουθείς το conversation, το οποίο είναι live και το οποίο τρέχει. Και πώς διαχειρίζεσαι το brand στη μέση. Υπάρχουν καινούργια κανάλια και καινούργια εργαλεία τα οποία παρακολουθούν τα πάντα, το τι γράφετε, το πώς γράφετε. Έτσι, το πιο απλό είναι το Google Alert. Ό,τι γράψετε για μένα θα έρθει πίσω σε μένα αμέσως. Και ξέρω που μένετε. Αλλά υπάρχουν εργαλεία πλέον στο οποίο παρακολουθούμε το τι συμβαίνει. Μία από τις έρευνες λοιπόν που κάνουμε είναι αυτό που λέμε το Service of Now. Το Service of Now είναι real-time service design and delivery, το οποίο το κάνει ένας αφηρητής μου, ο Νίκολας, ο οποίος αυτό που κοιτάζουμε είναι πώς παίρνουμε αυτή την πληροφορία, μας έρχεται ένα alert, κάτι γράφτηκε αυτή τη στιγμή για μένα, έτσι, στο Hilton. Κάποιος έγραψε ότι ωραίο ξενοδοχείο, αλλά δεν έχει καφετιέρα στο δωμάτιο. Βρίσκουμε το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και σε 3 λεπτά πάει κάποιος, χτυπάει το δωμάτιο και λέει: η καφετιέρα σας. Πού το ξέρεις? Δεν πήρες τη
τηλέφωνο τη ρεσεψιόν, δεν έκανες κομπλέν κτλ. Το είπες όμως. You talked about it. Είναι αυτό που λέμε το instant gratification. Ποιος νομίζει ότι αυτό είναι ανεδαφικό, ότι δεν θα γίνει ποτέ. Γίνεται. Γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αν θέλει κανείς να παρακολουθήσει το τι social media αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι η KLM είναι το πρωταρχικό παράδειγμα social media στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και κάνουν διάφορα καινούργια πράγματα και θα σας δείξω μερικά από αυτά και ένα από αυτό είναι αυτό ακριβώς, το service of now. Αυτό που κάνατε προχθές ήταν το live reply. Το live reply ήταν, βάλανε γύρω σε 100 ανθρώπους σε ένα, πώς το λένε, hangar στο αεροδρόμιο. Και απαντούσαν σε κάθε tweet το οποίο είχαν KLM answers every tweet and post in person within the hour, day and night. Αυτό είναι φοβερό commitment. 24 ώρες απαντάει τα πάντα, person απαντάει τα πάντα. Γιατί άμα πάτε στην EasyJet, άμα πάτε σε αμερικάνικες εταιρείες, προσπαθούν να καταλάβουν τι τους ρωτάς και σε στέλνουν κάπου στο website, το οποίο βεβαίως ποτέ δεν είναι αυτό που είναι. Ολυμπιακή, δεν ξέρω πώς πάει τελευταία, να μην είναι τελευταία. Το σύστημα της AGM που λέει μια χαρά με το ματιά σου. Λοιπόν, τους βάλανε τους ανθρώπους εδώ και πηγαίνανε και απαντάγανε. Είχαν μια κάμερα εκεί και απαντάγανε σε κάθε, για να το κάνουν, για να το κάνουν πιο εφετζήτικο. Είχε αρκετή, θέλετε να δείτε πώς το κάνανε. Ας παίξω αυτό καλύτερα. Έχω τα tweets και αυτοί απαντούν έτσι. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα, είναι τελείως φρέσκο. Το κάνει 12 ώρες. Αυτό έχει πετύχει. Είπατε engagement, είπατε interactivity. Πόσες φορές έχουμε δει άνθρωπο να έρχεται στη ρεσεψιόν να μας λέει, ξέρεις, εγώ θέλω αυτό και να του λέμε άλλα αντάλλον. Έτσι. Πόσες φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι μας ζητάει ο πελάτης μας. Αυτό που ήταν πραγματικά εκπληκτικό για μένα, γιατί εγώ μιλάγα για τους service of now για πάρα πολύ καιρό, γιατί έλεγα ότι ο κάθε οργανισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός και έχει αισθητήρια. Αν σας τσιμπήσω στο χέρι, θα καταλάβετε κάτι, έτσι. Αν σας τσιμπήσω εδώ, θα καταλάβετε κάτι. Οπότε, ένας ζωντανός οργανισμός θα πρέπει να μαθαίνει να καταλαβαίνει τα αισθητήρια και να καταλαβαίνει το τι περνάει μέσα από το νευρικό του σύστημα και να αντιδρά αντίστοιχα, έτσι. Αν πέσει η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, το νευρικό σου σύστημα θα είναι κρύο και θα θέλετε κουβέρτα, έτσι, ή αγκαλιά ή οτιδήποτε. Η ουίσκη ότι σας φτιάχνει. Εάν αν κάποιος, είμαστε σαν οργανισμοί, καταλαβαίνουμε το εξωτερικό περιβάλλον και αντιδρούμε αντίστοιχα. Και οι οργανισμοί, οι τουριστικοί οργανισμοί, θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν το εξωτερικό τους περιβάλλον δυναμικά και θα πρέπει να αντιδρούν αντίστοιχα. Εάν έχει ζέστη, δεν μπορεί να βγάλει ένα γκούλας για μεσημέρι, θα βγάλει κάτι πιο ελαφρύ. Έτσι. Και αν έχει πολύ κρύο, μην βγάλετε μια σαλάτα, θα κρυώνουμε. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το τι έκανε η KLM. Η KLM έκανε το KLM Surprise. Το KLM Surprise ήταν ένα experiment, ένα πείραμα, το οποίο το έκανε για περίπου 2 μήνες, γύρω στα Χριστούγεννα, πέρσι τα Χριστούγεννα.
Και αυτό που έκανε ήταν ότι έβρισκε από το Foursquare ή από το Twitter το τι έκανε ο κόσμος αυτή τη στιγμή, γιατί όταν πήγαινε στο Schiphol Airport στο Άμστερνταμ, καταλάβαινε το τι έκανε, το πού πήγαινε και τους έδινε ένα personalizable δώρο για να το πάρουν μαζί τους. Εσύ. Σε 20 λεπτά η KLM βρήκε το τι συμβαίνει στο αεροδρόμιο, κατάλαβε ποιος είναι, έψαξε το ιστορικό του, τα preference, στο τι θέλει αυτός ο πελάτης, βρήκε δώρο, το οποίο είναι customizable για αυτή την περίπτωση. Hi, mom. Και την ίδια ώρα τον βρήκε τον πελάτη physically μέσα στο αεροδρόμιο και το παρέδωσε. Wow. Εντυπωσιάστηκε κανείς? Σε 20 λεπτά κάποιος βρήκε, πήρε ένα hint ότι κάποιος πετάει για το Μεξικό, πάει να χτίσει σπίτια, του βρήκανε κάτι για να βάζει στα χέρια του να χτίζει τα σπίτια, τον βρήκανε μέσα στο Σχίπολ, το οποίο είναι πολύ, δεν είναι και τόσο μικρό, έτσι, και το παραδώσανε σε αυτόν τον άνθρωπο για να του φτιάξουν την ημέρα του.
Έτσι απλά. Θυμηθείτε την τελευταία φορά που σας εντυπωσίασε ένα ξενοδοχείο και γιατί. Αν είσαστε ξενοδόχοι, θυμηθείτε την τελευταία φορά που κάποιος ήρθε και σας είπε ότι θέλω αυτό και το απαντήσατε. Το Twitter ήταν. 7 εβδομάδες το κάνω. Είχε για να το αγοράσετε αυτό. Δεν αγοράζετε. Αυτό δεν αγοράζεται. Σε διαφημιστικό κόστος. Και στο loyalty της εμπειρίας. Έτσι. Θα ξαναγυρίσω στην KLM γιατί μου φέρθηκαν έτσι. Γιατί παρακολουθούν το τι κάνω. Γιατί μου απαντάνε μέσα σε μια ώρα. Έχω γκαραντή απάντηση. Θα με βρούνε, θα ξέρουν ποιος είμαι και θα με απαντήσουν. Εδώ θα σας πάω λιγάκι μακριά. Θα σας πάω σε αυτό που έλεγε ο Μάρκ προηγουμένως για augmented reality. Και αυτό είναι αυτό που πραγματικά με αναστατώνει αυτή τη στιγμή. Πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις augmented reality, social media και real life interaction και τα τρία τα πράγματα μαζί. Και αυτό είναι ένα project το οποίο κάνουν τώρα δύο φοιτητριές μου και αρχίζουμε και βλέπουμε πώς θα χρειαστεί από τη μία μεριά τεχνικά να σχεδιαστεί αυτό. Και από την άλλη μεριά, τι εμπειρίες θα μπορείς να δημιουργήσεις χρησιμοποιώντας τέτοιους πράγματα. Σιγά σιγά θα μπορούμε να έχουμε τα πάντα, όλη την πληροφόρηση για τα πάντα γύρω μας. Απλά θα το βλέπουμε και το TripAdvisor, το iPad application is doing exactly that. It's augmented reality and what's happening. And it's there. Αυτό που κάνει σου δείχνει από εκεί που είσαι, τα πιο κοντινά σου εστιατόρια, οι live τιμές των ξενοδοχείων, έτσι. Έχω κάνει αρκετή δουλειά στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο αυτό που κάνουν είναι τιμολογούν ανάλογα με την εθνικότητα. Αν είσαι Ιαπωνέζος, πληρώνεις 60% της τιμής. Πώς το κάνουν και εδώ, έτσι. Αν είσαι Βέλγος, ήταν μείον 20%. Εδώ πάμε σε μορφές απόλυτου transparency, απόλυτης διαφάνειας. Έτσι. Αλλάζει το παιχνίδι. Και επίσης αυτό που έχουμε είναι location-based services και κάτι που κάνουμε ακόμα παραπάνω context-based services. Καταλαβαίνω το τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνω μόνο το που είμαι, καταλαβαίνω τι ώρα είναι, καταλαβαίνω αν βρέχει, δεν βρέχει, τι θερμοκρασία έχει, αν είμαι με τη μαμά μου ή αν είμαι με το φίλο μου και τι θέλω να κάνω σε αυτή τη δουλειά. Σιγά σιγά θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε όλους και αν δείτε το Facebook αυτή τη στιγμή κάνει face recognition, έτσι, και θα μπορούμε να έχουμε αναγνώριση. Θα βλέπω το Δημήτρη το Σερίφη, θα βλέπω τι ήταν το latest tweet το οποίο είχε κάνει, ποιοι είναι οι φίλοι του και τι λέει αυτόν στο Facebook. Και όταν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, augmented reality, real life, offline, in life, θα πάμε σε αυτό εδώ το μοντέλο, το οποίο είναι λιγάκι προχωρημένο.
social media, augmented reality, real life, all blended together. Επαναστάσεις στην Αίγυπτο, στην Τινησία, πώς νομίζετε ότι γίνανε? Εντάξει, όχι τόσο fancy, αλλά με τέτοιου είδους interaction γίνανε, έτσι. Όταν βγήκε ο κόσμος έξω και έκανε interact με Twitter, με Facebook και οργανώθηκαν πολιτικά για να αλλάξουν τη ζωή τους. Είμαι πάρα πολύ καλός στο να προβλέπω το μέλλον. Πάρα πολύ καλός. Αλλά συνήθως το μέλλον δεν έρχεται όταν εγώ το περιμένω, έρχεται πολύ αργότερα. Και εξαρτάται για τους ανθρώπους. Για κάποιους ανθρώπους το μέλλον είναι ήδη εδώ. Κάποια από αυτά τα πράγματα είναι ήδη εδώ. Θα χρησιμοποιούμε κάποια στιγμή την αιχμή μας. Σε κάποιους άλλους δεν θα έρθουν ποτέ. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι όποιος έχει vision και όποιος καταλαβαίνει πώς η τεχνολογία μπορεί να τον βοηθήσει στρατηγικά, θα πάει μπροστά. Και οι υπόλοιποι θα πεθάνουν. Όταν βλέπετε την κρίση που περνάει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι πάρα πολύ από αυτό που είχαμε το. Πολλά από αυτά τα πράγματα θα είναι critical, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά στο να μπορεί να πάει στην επόμενη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας διάλειμμα για διαφημίσεις, αγοράζουμε τα βιβλία στο buchalis.com, τα φέρνει το Amazon. Γιατί είναι χρήσιμο να τα έχετε τα βιβλία. Σας δούμε στο Enter και εδώ είναι η Stay in Touch with you. Ερωτήσεις. Κύριε. Θα σας πει τώρα από την εταιρεία που έχει τέλει. Γιατί αναφέρατε για την Ελλάδα. Εσείς διδάσκεστε διδάσεις και θέσεις στο εξωτερικό. Εγώ νιώθω σαν Έλληνας, εδώ που ζω όλο αυτό το δράμα καθημερινά, ότι είμαστε απομονωμένοι, ότι δεν μας βοηθάει κανείς, ότι αυτοί που μας κυβερνάνε τόσα χρόνια δεν κάνουν τίποτα για αυτά που μιλάτε εσείς τώρα. Και γενικώς ότι υπάρχει μια παντελή έτσι, αδιαφορία από τη μεριά του κράτους και των φορέων. Και ότι όλα αυτοί παίρνουν λεφτά τόσα χρόνια από κονδύλια, από επιδοτήσεις, από αυτά δύο πράγματα. Και εμείς εταιρείες που είμαστε στον χώρο του τουρισμού συνδεδεμένες με την τεχνολογία, δεν μας βοηθά κανένας. Θα συμφωνήσω μαζί σου, απόλυτα. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει χάσει το τεχνολογικό τρένο χρόνια, έτσι. Και δεν είναι ότι δεν έχουν μυαλά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά καλά μυαλά στην Ελλάδα. Απλά οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τον ξαδελφό του, τον Μπαντζανάκη, που δεν ξέρω ποιον, τον υπεύθυνο της πολιτικής του καμπάνιας για να φτιάξουν το website του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουρισμού κτλ., θα αποτυχάνουν δραματικά. Τώρα πάμε στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, γιατί το κράτος έχει αποτύχει. Έτσι. Sorry, αλλά έχει αποτύχει. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε, δεν είναι ότι δεν έχουμε τεχνογνωσία. Έτσι. Στο IFITT έχουμε τους ανθρώπους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα λειτουργούμε πάρα πολύ κοντά με το ETC, με το European Travel Commission, οι οποίοι έχουν, κυρίως οι βόρειοι Ευρωπαίοι και η Σλοβενία καταπληκτικό παράδειγμα. Έχουν πάρα πολύ καλή τεχνολογία και τη μοιράζονται μεταξύ τους οι άνθρωποι. Δεν την κρατάνε.
Έτσι. Ο Μάρκ ήταν στο Visit Britain. Το Visit Britain έχει φανταστική τεχνολογία. Έτσι. Και μέσα από αυτά τα όργανα έρχονται και δείχνουν το τι κάνουν. Δεν είναι μυστικό. Και σου λέει πάρ' το και κάνε το και εσύ. Το Visit Britain, για παράδειγμα, κατέβασε το κόστος του να φτιάχνουν φωτογραφίες για τον προορισμό 200.000 λίρες, γύρω 300.000 ευρώ το χρόνο, χρησιμοποιούντας το Flickr. Και βάζοντας όλους τους ανθρώπους που βγάζανε φωτογραφίες να ανεβάσουν καλές φωτογραφίες πάνω στο Flickr. Λοιπόν, αυτός είναι ο δημόσιος τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας έχουμε την πυραμίδα, την οποία τη βλέπουμε παντού. Έτσι. Έχεις top innovators εκεί που είναι 7-8%. Τώρα κάνουν μια έρευνα με την. Που είναι με την Τζαμάικα, νομίζω. Που βλέπουμε το πώς δουλεύουν στην Τζαμάικα. 7-8% είναι πρωτοπόροι. Ο Σπύρος ο Γεωργίου. Έτσι, μαζί δουλεύετε. Λοιπόν, ο Σπύρος κάνει φοβερή δουλειά. Έτσι. Γιατί. Τον ρώτησα κάποια στιγμή και μου είπε να το πω. Να το πείτε. Μου είπε ότι ήρθε σε ένα από τα σεμινάρια και εμπνεύστηκε. Το οποίο το είχε κάνει η Βίκη. Το 7-8% οι innovators πάνε πολύ καλά. Και έχουν και συγκριτικό πλεονέκτημα, γιατί όλοι οι άλλοι κοιμούνται, έτσι. Υπάρχει ένα 20-25%, το οποίο είναι προχωράνε και αυτοί, αλλά όχι πάρα πολύ καλά. Και υπάρχει μετά, πάει η πυραμίδα πιο κάτω, έτσι. Αυτό, αν το δείτε σε Innovation Theory με τον Rogers και τα λοιπά, είναι κλασικό. Άρα, αυτοί οι οποίοι έχουν... Σπύρο, τι ποσοστό είναι online τα bookings σας, μπορείτε να το πείτε, στην Ερωτέλ. Θα μπορούσε να ήταν και 100%. Πόσο είναι τώρα, μπορείτε να το πεις. Σε ένα μέρο το συνολικείο στο Παρθενόν είναι γύρω στο 85%. Στο Παρθενόν 85% booking directly στο website το δικό σας. Όχι. Συνολικό. Το δικό μας είναι στο 30. 30. Είναι αυτά, όταν... 30 και άλλα 40-50 τα distribution channels. Όποιος λοιπόν είναι εκεί, καταλαβαίνει. Το φοβερό που έχει γίνει σε αυτή την περιοχή είναι ότι παλιά για να κάνουμε marketing χρειαζόταν να το πληρώσουμε ένα arm and a leg. Ήταν πάρα πολύ ακριβό. Τώρα το marketing χρειάζεται τεχνογνωσία. Και η τεχνογνωσία, ναι, χρειάζεται λίγο επένδυση, αλλά κυρίως είναι μάθηση, knowledge. Αν κάποιος καθίσει λοιπόν μπροστά στο computer του, ψάξει λίγο τα Google Analytics, ψάξει λίγο πώς βλέπει τα blogs, ψάξει λίγο πώς βλέπει το Facebook, μπορεί να το κάνει τσάμπα, δωρεάν. Εάν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, κάποιες εταιρείες το κάνουν γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, άρα ενώ έχεις δίκιο σε αυτό που λες ότι έχουμε παραμεληθεί κτλ. Κτλ. Αλλά θα πρέπει η Ελλάδα κάποτε να βγει από αυτή τη λογική του φτωχού Έλληνα που κάποιος θα πρέπει να το κάνει γι' αυτό. Nobody owns us a living, έτσι. Κανένας δεν θα μας πληρώνει για να ζούμε. Και αυτό δεν είναι μόνο εδώ. Το έλεγα πριν από 1,5 χρόνο με τον Πατράο, τον διευθυντή του Πορτογαλικού Οργανισμού Τουρισμού, γιατί μου έλεγε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πώς θα το κάνουν κτλ. Ας κλείσουν. Αν δεν μπορούν να το κάνουν, ας κλείσουν, παιδιά. Έτσι. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχει γνώση. Επενδύεις λίγο χρόνο, μαθαίνεις λίγα πράγματα, το βελτιώνεις κτλ. Και υπάρχουν φανταστικά παραδείγματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κάνουν καταπληκτική διάσταση. Αλλά τέρμα αυτό, θα έρθει το κράτος, ο tour operator, ο τεχνολόγος, κάποιος να μας λύσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτό. Μόνο στην Ελλάδα υπήρχε. Έτσι. Επόμενη ερώτηση. Φοβήθηκαν τώρα, δεν τα ακούσα. Υπάρχει κάποιος άλλος θα ήθελε να ρωτήσει κάτι. Να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Μπούχαλη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όσοι ενδιαφέρεστε θα ανέβουμε στο Galaxy Bar για networking, συζήτηση κτλ. Αν έχετε πορείες με τους ομιλητές ή αν υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε τώρα σε κάποιον από οποιονδήποτε από τους ομιλητές, μπορείτε να το κάνετε. Αλλιώς, όσοι ενδιαφέρεστε, συνεχίζουμε χαλαρή συζήτηση στο Galaxy. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς μας, την Ερωτέλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Παπάζογλου που μας βοήθησε στην οργάνωση του event. Την κυρία Βίκη από το Travel Daily News που μας βοήθησε στη διάδοση των μηνυμάτων και την προώθηση του event. Όπως και το GDP, την κυρία Θεοπανοπούλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Έλλη του Ξενοδόχων. Καλά να είναι την Έλλη. Και την Έλλη.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την Ένωση Ξενοδόχων που όλο το event έγινε με την υποστήριξή τους. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Είναι πάρα πολύ καλοκαιριστικό ότι στο πρώτο μας event μαζεύτηκε τόσος πολλής κόσμος. Και θα κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να συνεχίσουμε και να κάνουμε καλά και ποιοτικά events και να είναι πάντα ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τον Δημήτρη.